Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Με τον βραχνά των αυξημένων τιμολογίων, 6 σχεδόν μήνες μετά την αποκλιμάκωση τιμών, μπήκε ο τρέχον μήνας ο Ιούνιος, προμηνύοντας ένα ακόμη πιο θερμό καλοκαίρι για τις χρεώσεις στο ρεύμα, που εκτιμάται ότι το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και το φετινό φθινόπωρο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με τον βραχνά των αυξημένων τιμολογίων, 6 σχεδόν μήνες μετά την αποκλιμάκωση τιμών, μπήκε ο τρέχον μήνας ο Ιούνιος, προμηνύοντας ένα θερμό καλοκαίρι για τις χρεώσεις στο ρεύμα, που εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί μέχρι και το φθινόπωρο. Η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια, που θα αυξηθεί λόγω της χρήσης των κλιματιστικών κατά την τουριστική περίοδο, η μείωση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή, που λόγω περιορισμών αφρικανικής σκόνης και ανεμολογικών συνθήκων επηρέασε την παραγωγή αιολικής ενέργειας τον προηγούμενο μήνα, και το ράλι των διεθνών τιμών του φυσικού αερίου στα επίπεδα των 35 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για να δούμε ξανά την αύξηση τιμών στους λογαριασμούς ρεύματος. Την ανησυχία πάντως επιτείνουν και γεωπολιτικοί παράγοντες, που δεν έχουν εξαλειφθεί την ίδια ώρα που η Ευρώπη δέχεται την πίεση της Ασίας στην ζήτηση LNG και η παραμικρή της λειτουργία στην παραγωγή της Νορβηγίας, παραδείγματος χάρη συντήρηση υποδομών, η οποία έχει υποκαταστήσει ένα μεγάλο μέρος των προμηθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ρωσικό αέριο, έχει επίπτωση στις τιμές. Χαρακτηριστική μάλιστα ήταν και η πρόσφατη δήλωση του Ευάγγελου Μυτιληναίου σε εκδήλωση του ΣΕΒ για τις ευρωεκλογές, ο οποίος, καυτηριάζοντας το μοντέλο λειτουργίας της Ευρώπης, μίλησε για έλλειμμα αυτονομίας στην ενέργεια, καθώς μετά τη Ρωσία ολόκληρη η Ήπειρος εξαρτάται από την Νορβηγία. Στην κυβέρνηση πάντως υπάρχουν φόβοι ότι η άνοδος των τιμών στο ρεύμα θα συμπαρασύρει και το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και θα επιτείνει τις πληθωριστικές πιέσεις. Ήδη κάποιες εμπορικές εταιρείες από τον κλάδο των ζαχαροπλαστείων φαίνεται να έχουν ανακοινώσει ένα νέο κύκλο ανατιμήσεων στα προϊόντα τους λόγω αύξησης των πρώτων υλών. Αυτό σημαίνει ότι η αβεβαιότητα επιστρέφει για τους καταναλωτές εν μέσω της θερινής περίοδου και του προγραμματισμού των καλοκαιρινών διακοπών, προκαλώντας μάλιστα έντονη ανησυχία τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, μια πρώτη γεύση των συνθήκων της αγοράς δίνει η σημερινή εικόνα του χρηματιστηρίου ενέργειας, όπου η τιμή της χονδρεμπορικής εκτινάσεται σχεδόν κατά 130%. Την ξέφρενη πορεία οδηγεί το φυσικό αέριο, που κυριαρχεί στο ενεργειακό μείγμα με 49,2%, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περιορίζονται στο 31,42% και ο λιγνίτης συνεχίζει να απουσιάζει από την ηλεκτροπαραγωγή. Για σήμερα Δευτέρα 3 Ιουνίου η χαμηλότερη τιμή είναι στα 80,42 ευρώ ανά μεγαβατόρα και η υψηλότερη θα σκραφαλώσει στα 212 ευρώ η μεγαβατόρα. Ο Ιούνιος φαίνεται πως κάνει τσουχτέρα όλα τα χρωματιστά τιμολόγια, εκτός από το σταθερό μπλε που επανέρχεται μετά από μήνες υποτονικής έως ανύπρακτης ζήτησης ξανά στο προσκήνιο. Τα call center των παρόχων παίρνουν ξανά φωτιά για να προσεγγίσουν πελατολόγιο που θα επιλέξει την σιγουριά των αντίστοιχων χρεώσεων, με πρώτη στη λίστα τη ΔΕΗ που ξαναχτυπά την πόρτα των πελατών της για να τους θυμίσει ότι υπάρχουν πιο ασφαλείς λύσεις από τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια. Άλλωστε για τις εταιρείες, τα μπλε τιμολόγια διευκολύνουν τον προγραμματισμό τους, καθώς τις βοηθούν να αντισταθμίζουν τον κίνδυνο, κλείνοντας μεγάλες ποσότητες στις αγορές, γεγονός που τις δίνει πιο σαφή ορίζοντα από ότι το κειμενόμενο, όπου ουδής ξέρει αν η αγορά θα κινηθεί ανωδικά ή πτωτικά το αμέσως επόμενο διάστημα. Κρύος υδρότας λούζει εκατομμύρια ιδιοκτήτες οικοπαίδων, οι οποίοι σπεύδουν να τα καθαρίσουν και να τα δηλώσουν στην πλατφόρμα για να αποφύγουν πρόστιμα και καταγγελίες. Τα ακαθάριστα οικόπεδα βρίσκονται στο επίκεντρο, ειδικά για φέτος, στα πλαίσια της στρατηγικής τήρησης των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας. Σημειώνεται δε ότι σε περίπτωση διαπίστωσης, παραβάσεων και μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών, αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα που έχουν οριστεί και ανέρχονται
έρχονται σε 1.000 έως 54.000 ευρώ, ενώ απειλείται και ποινή φυλάκισης 2 ετών. Οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής ήδη πάντως σε επίπεδο πρόληψης προβαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους που θα εντατικοποιηθούν μάλιστα το επόμενο χρονικό διάστημα. Ας δούμε περισσότερα στο ακόλουθο ρεπορτάζ. Στην υποχρεωτική δήλωση του καθαρισμού των οικοπαίδων τους καλούνται για πρώτη φορά να προχωρήσουν οι ιδιοκτήτες έπειτα από τη σύσταση του Μητρώου Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών. Το Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών, που αποτέλεσε ρύθμιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στοχεύει στην καταγραφή των υποχρεώσεων των πολιτών κατά την αντιπυρική περίοδο και την τήρηση των μέτρων προληπτικής πυροπροστασίας, προκειμένου να συνειδητοποιήσουν μάλιστα οι πολίτες την ανάγκη και την υποχρεωτικότητα του καθαρισμού των οικοπαίδων τους κάθε χρόνο ως μέτρο πρόληψης για την αντιπυρική περίοδο, δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ειδική ψηφιακή πλατφόρμα με τον τίτλο «Ακαθάριστα οικόπεδα» στην ηλεκτρονική διεύθυνση acathariста.apps.gov.gr. Παρότι η καταληκτική προθεσμία δήλωσης καθαρισμού των οικοπαίδων ήταν κατ' εξαίρεση για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Μητρώου η 31η Μαΐου, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αποφάσισε την παράτασή της έως και τις 30 Ιουνίου. Την ίδια ώρα, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Απριλίου, ενώ η πλατφόρμα διατέθηκε στο κοινό αυτή την εβδομάδα, γεγονός που έχει φέρει στους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων αντιμέτωπους με πολλές δυσκολίες και καθυστερήσεις. Μέσω της πλατφόρμας, οι πολίτες πάντως έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους, καθώς και να προχωρήσουν σε καταγγελία για τυχόν ακαθάριστα οικόπεδα. Την ίδια ώρα, βαριά είναι τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες που έχουν οριστεί σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τα οποία ανέρχονται σε 1.000 έως 54.000 ευρώ, ενώ μάλιστα απειλείται και ποινή φυλάκισης 2 ετών. Εάν οι ιδιοκτήτες πιστεύουν πως θα μπορέσουν με μια έκθεση για τα μάτια του κόσμου να καταφέρουν να γλιτώσουν το πρόστιμο, ξεχνούν πως θα γίνει και αυτοψία. Εδώ, αν τα μέτρα πυροπροστασίας δεν έχουν εφαρμοστεί, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ για κάθε ενότητα μέτρων. Οι αρμόδιες αρχές της πυροσβεστικής ήδη πάντως βρίσκονται σε επίπεδο υψηλού συναγερμού όσον αφορά την πρόληψη της πυροπροστασίας και προβαίνουν σε εκτεταμένους ελέγχους, οι οποίοι αναμένεται να εντατικοποιηθούν και το επόμενο διάστημα. Σε ναυάγιο οδεύει η διαδικασία της επιστολικής ψήφου, η οποία ουσιαστικά λήγει αύριο λόγω της προβληματικής λειτουργίας των ΕΛΤΑ, καθώς πληθαίνουν οι καταγγελίες για κακές υπηρεσίες από τα ελληνικά ταχυδρομεία και είναι άγνωστο αυτή την ώρα εάν θα μπορέσουν όλοι οι ψηφοφόροι που επέλεξαν την επιστολική ψήφο να εξυπηρετηθούν και να στείλουν την ψήφο τους. Σε απάντησή τους πάντως, τα ελληνικά ταχυδρομεία διαψεύδουν κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα για δίθεν προβλήματα στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου, καταγγέλλοντας ως αήθη και πρωτοφανή την επίθεση που δέχθηκαν επί του συγκεκριμένου θέματος. Ας δούμε περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Με την προθεσμία αποστολής της επιστολικής ψήφου να εκπνέει σε λιγότερο από 2-24 ώρα, όσοι πολίτες επέλεξαν την επιστολική ψήφο για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, θα μπορούν να την αποστείλουν έως σήμερα και εφόσον έχουν κλείσει ραντεβού με υπάλληλο ταχυδρομικής εταιρείας. Αν κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί, τότε μόνο έως αύριο θα μπορούν να παραδώσουν την ψήφο τους σε κάποιο υποκατάστημα των ελληνικών ταχυδρομείων. Ωστόσο, πληθαίνουν οι καταγγελίες για κακές υπηρεσίες από τα ΕΛΤΑ, ενώ είναι άγνωστο αυτή την ώρα εάν θα μπορέσουν όλοι οι ψηφοφόροι που επέλεξαν την επιστολική ψήφο να εξυπηρετηθούν και να στείλουν την ψήφο τους, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές δεν υπήρχε δυνατότητα παραλαβής της επιστολικής ψήφου από courier, διότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα ραντεβού. Έτσι, αύριο θα πρέπει να σπεύσουν σε κάποιο υποκατάστημα προκειμένου να την παραδώσουν
περάσουν εμπρόθεσμα από τα ΕΛΤΑ, έχει κανονιστεί η παράδοση και παραλαβή των σχετικών επιστολών για το 85% από τις περίπου 202.000 πολίτες που επέλεξαν την επιστολική ψήφο. Τι θα γίνει όμως με το υπόλοιπο 15% της επιστολικής ψήφου που ακόμη δεν έχει διεκπεραιωθεί, ενώ λήγει μέσα σε λίγες ώρες η προθεσμία? Έχουν κλειστεί τα ραντεβού παραλαβής της επιστολικής ψήφου και αν όχι, δεν θα υπάρξουν αύριο τελική ημερομηνία ουρές στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, διότι 15% σημαίνει ότι περισσότερες από 31.000 επιστολικές ψήφοι δεν έχουν παραδοθεί σε κάποιο κούριερ ή σε υποκατάστημα των ΕΛΤΑ. Σε σχετική τους ανακοίνωση πάντως, τα ελληνικά ταχυδρομεία αναφέρουν το εξής. Τα ελληνικά ταχυδρομεία διαψεύδουν κατηγορηματικά πρόσφατα δημοσιεύματα συγκεκριμένου site που αναπαράγονται σήμερα, στα οποία γίνεται λόγος για δήθεν προβλήματα στη διαδικασία της επιστολικής ψήφου από τα ελληνικά ταχυδρομεία, για την ορθή ενημέρωση των εκλογέων και την πλήρη αποκατάσταση της αλήθειας, τα ελληνικά ταχυδρομεία ενημερώνουν. Το έργο της επιστολικής ψήφου αφορά περίπου 200.000 πολίτες που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον με τα ΕΛΤΑ να αναλαμβάνουν τη διανομή εκλογικού υλικού σε 100.000 από αυτούς, 75.000 στο εσωτερικό και 25.000 στο εξωτερικό. Μέχρι σήμερα το 96,5% παραδόθηκε στους εκλογείς εντός και εκτός συνόρων. Για το μεγαλύτερο μέρος των αποδεκτών έγιναν τουλάχιστον 2 προσπάθειες επίδοσης στη διεύθυνση που είχε δηλωθεί. Η προδιαγραφή του έργου προβλέπει 1 και εστάλησαν μέχρι και 6 μηνύματα υπενθύμησης. Η διαδικασία περιελάμβανε απογευματινές επιδόσεις και διευρυμένο ωράριο καταστημάτων. Για το υπόλοιπο 3,5% που δεν επιδόθηκε μέχρι στιγμής ή δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τους εκλογείς, το εκλογικό υλικό, ακολουθώντας σχετική οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών, παραμένει ακόμη και σήμερα στα καταστήματα από τα οποία μπορεί ο ενδιαφερόμενος να παραλάβει και μάλιστα κατά απόλυτη προτεραιότητα. Το επόμενο βήμα της εκλογικής διαδικασίας είναι η παραλαβή της ψήφου από τους εκλογείς. Όπως τονίζουν σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής τους, σημαντικό είναι ότι οι ψηφοφόροι ανταποκρίθηκαν πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα ποσοστό 85% των παραλαβών που έπρεπε να διεκπεραιωθούν από τα ΕΛΤΑ να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας και έτσι να αποφευχθεί φαινόμενο συνωστισμών για τις παραλαβές. Υπογραμμίζεται ότι η διαδικασία είναι σε πλήρη εξέλιξη, ωστόσο με μειούμενο βαθμό ανταπόκρισης των πολιτών, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος όγκος έχει ήδη συλλεχθεί και παραδοθεί στο κέντρο συγκέντρωσης διαλογής ψηφοδελτίων επιστολικής ψήφου στο Περιστέρι. Στην ανακοίνωσή τους καταλήγουν πάντως: δεν κατανοούμε τους λόγους της πρωτοφανούς επίθεσης στα ελληνικά ταχυδρομεία, την οποία καταγγέλουμε ως αήθη, δεδομένου ότι προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τους υπεύθυνους του εν λόγω site. Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα Δημοκρατία Πανεπιστημίου Θράκης και Περιφερειακή Οικονομία την 3η 4 Ιουνίου στις 7.30 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο ακόλουθο ρεπορτάζ. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής διοργανώνει πολιτική εκδήλωση με θέμα Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και Περιφερειακή Οικονομία την 3η 4 Ιουνίου και ώρα 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Ομιλητές της συγκεκριμένης εκδήλωσης είναι ο βουλευτής Κιλκής Στέφανος Παραστατίδης και οι υποψήφοι ευρωβουλευτές Χριστίνα Αλήρη, Κρυσταλία Αρμενάκη, Γρηγόρη Ζαρωτιάδης, καθώς επίσης και ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κύριος Χρήστος Άκρατσος. Συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπαντζά πάνω στα τρέχοντα αναπτυξιακά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ. Στο σημείο αυτό ας παρακολουθήσουμε τη διημήφθη στη συνάντησή τους.
συνάντηση εργασίας με τον Αντιπεριφερειάρχη Μανώλη Ταπατζά πάνω στα τρέχοντα αναπτυξιακά θέματα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ. Ο κ. Ταπατζάς έκανε ενδελεχή ενημέρωση στον βουλευτή για τις προγραμματικές δεσμεύσεις και τις υλοποιούμενες δράσεις της νέας Περιφερειακής Αρχής, ενώ ζήτησε την απρόσκοπτη θεσμική συνεργασία μαζί του για τη διαμόρφωση μιας δυνατής ομάδας διεκδίκησης στην Αθήνα για τη Ροδόπη. Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής έθεσε στη διάθεση του Αντιπεριφερειάρχη και των υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης όλο το δυναμικό του γραφείου του, την τεχνογνωσία και την εμπειρία στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, προκειμένου να υπάρξουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Και οι δύο πάντως δεσμεύτηκαν να έχουν τακτική επικοινωνία για την επίτευξη των κοινών στόχων που έχουν ήδη τεθεί. Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα, 3 Ιουνίου του 2024, στις 6 ώρα το απόγευμα, η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων, δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, εργαζομένων και ανέργων περίοδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει να υλοποιείται την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους και θα αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό 50 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 43% σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος να σημειωθεί ότι έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψήφιο του άφημη των δικαιούχων έως την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρα 11:59 το βράδυ. Περισσότερες πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουνίου, στις 6 η ώρα το απόγευμα, η πλατφόρμα για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού εργαζομένων και ανέργων περίοδου 2024-2025 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους και θα αφορά σε 300.000 επιταγές με προϋπολογισμό περί τα 50 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένο κατά 43% σε σχέση με πέρυσι, ενώ συνολικά ο προϋπολογισμός του προγράμματος έχει τετραπλασιαστεί την τελευταία πενταετία. Η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημη των δικαιούχων έως τις 9 του μηνός και ώρα 11:59 το βράδυ. Η επιταγή με την οποία γίνεται η διαδικασία συμμετοχής είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλημα που επιλέγουν από το Μητρό Παρόχων της ΔΥΠΑ κατόπιν συνεννόησης τους με τον πάροχο με μικρή ιδιωτική συμμετοχή. Δωρεάν διαμονή πάντως αναμένεται σε συγκεκριμένα νησιά καθώς και στον Εύρο. Ειδικότερα σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κο και Σάμο μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους Ιστιαίας, Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας και του Εύρου μπορούν να πραγματοποιηθούν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν, στο οποίο φέτος προστίθεται και η Θεσσαλία εκτός των σποράδων. Εκτός από τη διανομή σε τουριστικά καταλήματα, επιδοτούνται μάλιστα και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε ποσοστό 25%. Για τα άτομα με αναπηρία, τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια πάντως διατίθεται δωρεάν. Μεταξύ των δικαιούχων συγκαταλέγονται εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ, στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα από 1η-1η-2023 έως την προηγούμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, και άνεργοι με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον 3 μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Το οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, ενώ για τους μακροχρόνια ανέργους 12 και άνω μήνες ανεργίας
το εισόδημα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 16.000 ευρώ για τους άγαμους, τα 24.000 ευρώ για τους έγγαμους, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, ή 29.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, προς αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με τους κωδικούς TaxisNet και ότι η πλατφόρμα θα ανοίγει σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του άφημη των ενδιαφερομένων έως την Κυριακή 9 Ιουνίου και ώρα 11:59 το βράδυ ως εξής. Όσοι άφημοι έχουν τελευταίο ψηφίο το 0 υποβάλλουν αιτήσεις στις 3 και 4 Ιουνίου. Όσοι έχουν τελευταίο ψηφίο αφημί το 1 στις 5 και 6 Ιουνίου, το 2, το 3 και το 4 στις 7 Ιουνίου, το 4, το 5 και το 6 στις 8 Ιουνίου, το 7, το 8 και το 9 στις 9 Ιουνίου. Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή χορευτών από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της περασμένης Πέμπτης η εκδήλωση «Άξιζε να υπάρχουμε και να συναντηθούμε», όπου απόφοιτοι του ΤΕΦΑ Κομωτινής, της ειδικότητας ελληνικού παραδοσιακού χορού, που πλέον δραστηριοποιούνται ως χοροδιδάσκαλοι σε διάφορους λόγους, θέλησαν να αναδείξουν την πολιτιστική μας παράδοση. Ας δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πληθώρας χορευτών από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα η εκδήλωση «Άξιζε να υπάρχουμε για να συναντηθούμε», όπου παλαιοί φοιτητές του ΤΕΦΑ Κομωτινής και απόφοιτοι της ειδικότητας ελληνικού παραδοσιακού χορού, που πλέον δραστηριοποιούνται ως χοροδιδάσκαλοι σε διάφορους συλλόγους, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να γίνει θεσμός που θα λαμβάνει χώρα παράλληλα με το Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΤΕΦΑ, να έρθουν πίσω στην πόλη της Κομωτινής οι απόφοιτοι από τη συγκεκριμένη ειδικότητα, ώστε να δείξουν μετά από χρόνια τη δουλειά τους, ενώ ελπίδα τους οι σημερινοί φοιτητές του τμήματος και οι αυριανοί απόφοιτοι να ακολουθήσουν ομοίως τα χνάρια τους. Πολιτιστικές εκδηλώσεις, ποικίλες δράσεις και με κύριο στόχο την προβολή και ανάδειξη του κερασιού, πραγματοποιήθηκε από την Παρασκευή 31 Μαΐου μέχρι και την Κυριακή 2 Ιουνίου το 22ο Φεστιβάλ Κερασιού του Ασώματος του Νομουροδόπης. Ας δούμε περισσότερα στο ακόλουθο ρεπορτάζ. Με πολιτιστικές εκδηλώσεις και ποικίλες δράσεις στο επίκεντρο της ανάδειξης του κερασιού, πραγματοποιήθηκε από την περασμένη Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου το 22ο Φεστιβάλ Κερασιού του Ασώματος Ροδόπης. Αξιοσημείωτο της φετινής διοργάνωσης είναι μάλιστα η απόφαση της νέας Δημοτικής Αρχής να απευθύνει δημόσιο προσκλητήριο σε όλους, θεσμικούς φορείς αλλά και απλούς πολίτες, να μην ακολουθηθεί το πρωτόκολλο την πρώτη ημέρα εορτή
ιδιοκτής του κερασιού, καθώς και κατά την έναρξη χαιρετισμό απίφθινε μόνο ο δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρι Μαμ, αποφεύγοντας έτσι τις ανούσιες τοποθετήσεις πολιτικών, οι οποίες περισσότερο κουράζουν τους επισκέπτες. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζω στο 22ο Φεστιβάλ Κερασιού, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Ιάσμου σε συνεργασία με τον Λαογραφικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Ασωμάτων, είπε ο Δήμαρχος Ιάσμου Τζανέρι Μαμ, προσθέτοντας ότι το Φεστιβάλ Κερασιού αποτελεί μια ευκαιρία να τιμήσουμε τους παραγωγούς μας και να προβάλλουμε το κεράσι που ως γνωστόν ευδοκιμεί στην περιοχή του Γιακά, η οποία είναι μια από τις πιο όμορφες και γραφικές περιοχές της Ροδόπης. Επιπλέον στόχος μας, όπως τόνισε, είναι να αναδείξουμε τις φυσικές ομορφιές και τους πολιτιστικούς θησαυρούς του Γιακά, έτσι ώστε να τον καταστήσουμε ως έναν ελκυστικό αγροτουριστικό προορισμό. Το τριήμερο Φεστιβάλ Κερασιού είναι αφιερωμένο σε αυτό το φρούτο που τόσο αγαπάμε στο κερασί. Είμαστε αποφασισμένοι ως νέα δημοτική αρχή του Δήμου Ιάσμου να δώσουμε νέα πνοή στον αγροτικό τομέα, να χαράξουμε μια νέα πορεία, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες, ικανή να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Προτεραιότητά μας η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων με στόχο να παραμείνουν ζωντανές εστίες οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προωθώντας συνδυαστικά τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Το τριήμερο λοιπόν Φεστιβάλ Κερασιού είναι αφιερωμένο σε αυτό το φρούτο που τόσο αγαπάμε, στο κεράσι. Είμαστε αποφασισμένοι ως νέα δημοτική αρχή του Δήμου Ιάσμου να δώσουμε νέα πνοή στον αγροτικό τομέα, να χαράξουμε μια νέα πορεία, τέτοια που θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες, ικανή να αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα των αγροτών. Προτεραιότητά μας είναι η στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων με στόχο να παραμείνουν ζωντανές εστίες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης, προωθώντας συνδυαστικά τη γεωργία, τον τουρισμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι εργάστηκαν ακούραστα για την οργάνωση του Φεστιβάλ Κερασιού και τους χορηγούς που συνέβαλαν καθοριστικά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και εύχομαι σε όλους σας να απολαύσετε το φεστιβάλ.
Στο σημείο αυτό θα δούμε ειδήσεις από την αστυνομική επικαιρότητα. Συνελήφθη στις 2 Ιουνίου το μεσημέρι σε οικισμό του Εύρου από αστυνομικούς του τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου ένας αλλοδαπός, ο οποίος κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου κατήχε και επέδειξε στους αστυνομικούς ένα πλαστό διαβατήριο γαλλικών αρχών, ενώ όπως διαπιστώθηκε πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας είχε εισέλθει παράνομα στη χώρα. Κατασχέθηκε το ανώτερο διαβατήριο καθώς και χρηματικό ποσό. Για το συγκεκριμένο συμβάν ενεργείται προανάκριση από το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Ακόμη το βράδυ της Δευτέρας Ιουνίου, σε οικισμό της Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού σταθμού Κρινίδων Καβάλας ένα ημεδαπός, διότι όπως διαπιστώθηκε, εκκρεμούσε σε βάρος του μια απόφαση των ελληνικών δικαστικών αρχών, η οποία καθορίζει συνολική ποινή κάθριξης 8 ετών και 6 μηνών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ακολούθως, στις 3 Ιουνίου το πρωί, στην Εθνική Οδό Αμφίπολης Καβάλας, συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας ένας αλλοδαπός, διότι εντοπίστηκε να οδηγεί γεωταχή επιβατηγό αυτοκίνητο, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.